Καθημερινά στην πλατεία Σαπφούς ένας ηλικιωμένος κύριος ταΐζει τα περιστέρια. Τα πουλιά μαζεύονται γύρω του, τρώνε ψωμί από τα χέρια του και εκείνος εισπράττει την αγάπη τους. Κάθε μέρα εκεί υπομονετικά προσφέρει τροφή στα πουλιά της πλατείας. Τον συναντήσαμε και μοιράστηκε μαζί μας τη συγκινητική ιστορία του. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει απλόχερα αγάπη σε όλη του τη ζωή και συνεχίζει να το κάνει κάθε μέρα. Αν όχι κάθε μέρα, γιατί έχω να ταΐσω και τα ζώα και να ποτίσω. Παραμέρα, κάθε 2-3 μέρες. Τι σας κάνει να, πώς αισθάνεστε για αυτό, τι σας, ποια είναι η ανάγκη που σας κάνει να έρχεστε εδώ. Η μοναξιά. Είμαι μόνος με ένα σκύλο και 6 γάτες. Τα οποία υπέρ αγαπώ, τα φροντίζω, τα ταΐζω, τα κάνω μπάνιο το καλοκαίρι, τα έχω σπίτι ειδικά, τα πάντα. Γενικά αγαπάτε τα ζώα, έτσι. Εγώ προσωπικά δεν με ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Ούτε χρήματα θέλω, ούτε τίποτα. Το μόνο που θέλω είναι έρχονται κάθε καλοκαίρι η οικογένειά μου και τότε ανοίγει η ζωή μου. Μου είπανε να πάω εκεί, να πάω πού. Μένω, έχω αγοράσει 3 σπίτια είχα αγοράσει στο Χολάντρι, στα παιδιά. Άμα πάω εκεί, πρέπει να μείνω μέσα σε ένα σπίτι που έχει η κόρη μου 2 παιδιά και η γυναίκα μου και απαγορεύεται να βγω έξω. Τι να κάνω, να πάω να πεθάνω μέσα εκεί. Γι' αυτό κάθομαι εδώ. Σας γεμίζει πιο πολύ αυτό, να βρίσκεστε εδώ. Για να έχω κάποια ελευθερία. Είχα 3 παιδιά. Ο ένας, ο πρώτος μου, ο Παναγιώτης, σπούδασε γιατρός. Ακούστε τώρα αυτό που θα σας πω. Μια μέρα στην κλινική που πήγα να το δω, μου λέει μπαμπά, δεν αισθάνομαι καλά. Το βλέπω και παρακονιόταν και το πήγα να τον αγκαλιάσω και έμεινε μέσα στην αγκαλιά μου. Πέθω. Καταλαβαίνετε τώρα. Από αυτή τη στιγμή τα παράτησα όλα. Τα παράτησα όλα. Όλα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Χρήματα. Ούτε τα υπολογίζω. Ούτε ξέρω. Τα πάντα τα έχω δώσει στα παιδιά.